Γιγαντώνεται η κόντρα μεταξύ Κομουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τις ευρωεκλογές και επίδικο την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Έχοντας στόχο την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, τα μαχαίρια έχουν βγει για τα καλά. Με τον Στέφανο Κασελάκη να επιμένει στην υπόθεση των υποκλοπών στα περί εκβιαζόμενου Νίκου Ανδρουλάκη, με τον τελευταίο να σηκώνει το γάντι. Επιμένετε στην φράση ότι είναι εκβιαζόμενος? Είναι δικό του θέμα να αποδείξει ότι δεν είναι. Από την στάση του να μην μηνύει τον πρωθυπουργό και τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕ, που είναι το ίδιο άτομο, προφανώς δεν θα έλεγα ότι εμπνέει εμπιστοσύνη ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί. Παρατηρώ ότι δεν έχει προβεί σε μήνυση εδώ και αρκετό καιρό εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί... Θα μας πει λοιπόν όταν γνωρίζει και ο ίδιος για ποιο λόγο παρακολουθεί το και μάλιστα δύο φορές. Ή τα λέει από ανοησία ή από ιδιοτέλεια. Ότι λέει πρέπει να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι εκβιαζόμενος. Μα εγώ είμαι ο μόνος από τους 80 που πήγα στη δικαιοσύνη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι 79 που δεν πήγε κανείς, τι είναι? Είναι προφανές γιατί με παρακολουθούσαν. Δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να εκλεγώ εγώ αρχηγός του Πασόκ, γιατί ήθελα ένα Πασόκ από κούμπι. Δεν έχει Πασόκ από κούμπι, έχει Πασόκ στρατηγικό αντίπαλο. Ψήφο στο Πασόκ στις ευρωεκλογές για ισχυρή αντιπολίτευση ζήτησε από την Άμφισσα ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τους πολίτες να πούν όχι σε κόμματα πάρκινγκ, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός τα προτιμά διότι τον ευνοούν. Επειδή είναι πονηρούλης, φτιάχνει κόμματα πάρκινγκ. Για να πάει εκεί η δυσαρέσκεια της Νέας Δημοκρατίας και μετά να συνεργαστεί μαζί τους. Εμείς λοιπόν 9 Ιουνίου. Δεν ψηφίσουμε κόμματα πάρκινγκ, ούτε αυτούς που περιφρονούν την νομοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά τη δημοκρατική παράταξη για να έχει ο κόσμος της χώρας μας σοβαρή, έντιμη, αξιοπρεπή, αξιόπιστη και προοδευτική αντιπολίτευση. Όποιος απαξιώνει την ψήφο και την επιλογή των πολιτών για ένα κόμμα όπως οι Δημοκράτες και κάνει συκοφαντικές επιθέσεις, θα το βρει μπροστά του στις εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι απώλεια ψυχραιμίας ή άλλο σύνδρομο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν αρνούμαστε τα δώρα που μας κάνει, γιατί για εμάς αυτό είναι δώρο. Την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και της Νέας Αριστεράς πυροδότησε το τίμημα του διαμερίσματος στο Κολωνάκι που πρόσφατα απέκτησε ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά και οι απαντήσεις που έδωσε για τα περιουσιακά του στοιχεία. Πόσο κάνει? Έχω δουλέψει 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Για το οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου. Όλα έχουν φορολογηθεί στις ΗΠΑ. Δημιουργούν μια κατάσταση λοιπόν αντιπερισπασμού για να υπονοήσουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, παράδεισο στον Delaware στην Αμερική. Λες και δεν καταλαβαίνουν ότι εάν ήταν παράδεισο στον Delaware δεν θα υπήρχαν εταιρείες, επιχειρήσεις στις άλλες πολιτείες. Ναι. Είναι τόσο απλά και είναι η λογική, αλλά κορυδεύουν τον κόσμο. Ενώ μας παρουσίασε το νέο του σπίτι αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αρνείται πεισματικά να δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν είναι αλήθεια τόσο πετυχημένος και δεν φοβάται τίποτα, γιατί αρνείται να δηλώσει σε πόσες εταιρείες συμμετείχε και να δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες του πριν από τις ευρωεκλογές? Καλό ρίζικο το νέο σπίτι. Ελπίζουμε όταν τελειώσει η ανακαίνιση να ενημερώσει επιτέλους ο κύριος Κασελάκης τους πολίτες για το πόθεν έσχες του και για τις εταιρείες στο Delaware, τις οποίες κατά δήλωσή του δεν έχει προλάβει να μετρήσει.